Η σπήρα των διαρρηκτών που εισβάλλει σε σπίτια ηλικιωμένων και τους αρπάζει τις οικονομίες ξαναχτύπησε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας του Βόλου με θύματα αυτή τη φορά μια 80χρονη και τον 48χρονο γιο της που πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Οι άγνωστοι που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες διέριξαν την κεντρική είσοδο της μονοκατοικίας όπου διαμένει η ηλικιωμένη με τον γιο της χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Με φωνές και απειλές τους σήκωσαν από τα κρεβάτια τους και με την απειλή μαχαιριών και ενός πιστολιού ζήτησαν να τους δώσουν όσα χρήματα είχαν στο σπίτι. Η 80χρονη τρομοκρατημένη τους υπέδειξε ένα συρτάρι στο οποίο είχε 900 ευρώ, ωστόσο οι αδίστακτοι ληστές δεν αρκέστηκαν μόνο στο χρηματικό ποσό, αλλά τις αφαίρεσαν και δύο χρυσά δακτυλίδια που φορούσε στα χέρια της. Στη συνέχεια έδεσαν την ηλικιωμένη και το γιο της με πλαστική ταινία σε καρέκλες και έγιναν καπνός, χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό κάποιος από τη γειτονιά. Οι 80χρονοι με το γιο της κατάφεραν να απαλλαγούν από τα δεσμά τους και λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα ειδοποίησαν την αστυνομία. Πρόκειται σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις για τους ίδιους δράστες που ενήργησαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις 19 Απριλίου όταν και εισέβαλαν στο σπίτι ηλικιωμένοι στην Αγία Παρασκευή του Βόλου. Συμπεραίνοντας από την προφορά τους, πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για αλλοδαπούς που καταζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Να τονίσουμε ότι από την αστυνομική διεύθυνση οι πληροφορίες που δόθηκαν στους δημοσιογράφους ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.